Με τους παίκτες του Πανιωνίου και τον Πρέσκα στην πρώτη παλιά για τον Τζιμπούρ. Ο Τσικετσβίλη για τον Πρέσκα. Γκουνδουλάκης, ο οποίος ήρεμα δίνει στον Πρέσκα. Ο Πανιώνιος πλέον μπορεί να κρατήσει. Μάριο Πρέσκα στην εκτέλεση του κόρνερ. Καλοκτυπημένο είναι. Ο Έμερσον πήρε την κεφαλιά. Πρέσκα. Έκοψε ο Τόζερ. Αριστερά για τον Σέζαρ. Προσπάθησε να αποφύγει τον Μπρέσκα, ο οποίος κέρδισε την μπάλα. Και απομακρύνει από την περιοχή του Πανιωνίου για τον Τζιμπούρ ή τον Μάκο. Προζόταν η μπάλα. Ο Μπρέσκα. Το φάουλ από τον Τόζερ. Για το φάουλ που έγινε σε αυτή τη φάση, βλέπετε. Έχει τσιμπήσει την μπάλα ο Μπρέσκα. Τσικετσβίλη. Πλασταριστά για τον Πρέσκα. Ωραία κομπίνα των παιχτών του Πανιωνίου. Έγινε η σέντρα. Έκοψε ο Καφές. Στο δεύτερο δοκάριο ο Λουρένσο πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω όμως. Ο Μπρέσκα με τον Λιμπερόπουλο. Μπρέσκα κέρδισε. Έβγαλε νέα σέντρα. Σούτ είναι. Έχει γίνει κάποιος ντόρος με το όνομά του πριν από λίγο καιρό. Έχει αναφερθεί και η ΑΕΚ σαν μία από τις υποψήφιες ομάδες που τραυματίστηκε ο Σέζαρ. Ο Μπρέσκα. Φεύγει από δεξιά, προσπαθώντας να αποφύγει τον Τόζερ. Είναι γρήγορος, χαμηλά η σέντρα, ο Τζιμπούρ έδιωξε ο Μαντούκα. Ο Φερέρ παίκτες του για προθέρμανση. Το έχει κάνει και άλλες φορές. Το έχει κάνει. Σήμερα περιμένουμε να δούμε αν θα είναι και τελικά η πρώτη εμφάνιση του Σάβα Γκέντζογλου που ακούμε εδώ και τόσο καιρό. Να πάρει την νίκη δηλαδή στο σημερινό παιχνίδι. Ξέρουμε κατά πόσον η ΑΕΚ θα το επιτρέψει. Που έγινε στην προηγούμενη φάση. Τσικιτσβίλη, τακουνάκι για τον Μπρέσκα. Έτρεξε, πρόλαβε τον Τόζερ. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Πρέσκα. Δυνατό σουτ. Μπλόκαρε με δύο προσπάθειες ο Κιώτης. Εδώ η προηγούμενη εντυπωσιακή ενέργεια από τον Μάριο Μπρέσκα και το δυνατό σουτ. Βλέπετε, βελτιώσουν το ρυθμό τους και να πιέσουν την ΑΕΚ στην επίθεση. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε ο Τόζερ. Τρέχει ο Μπρέσκα, προλαβαίνει την μπάλα. Τσικετσβίλη. Ασφαλώς προβληματίζει ιδιαίτερα τον Γερμανό προπονητή του. Που αν είδα υπάρχει κινητικότητα στον πάγκο. Κατεβάζει ο Τσικετσβίλη. Δεξιά για τον Πρέσκα. Χαμηλά, κόρνερ μπάλα από την παρέμβαση του Έμερσον. Ο Πλιάτσικας λοιπόν είναι ο ένας που θα φύγει από το γήπεδο. Να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Ο Μπρέσκα για τον Τζιμπούρ. Δεξιά η πάσα του Μανιάτη για τον Πρέσκα, ο οποίος φεύγει με ταχύτητα. Ωραία η προσπάθεια από τον Μπρέσκα. Συνεχίζει χαμηλά. Κόρνερ. Ο Μπερτέ. Και τώρα ο Μπρέσκα που κατεβάζει την μπάλα. Δεξιά είναι ο Μπρέσκα. Δίνει την μπάλα. Ο Τζιμπούρ. Προσπαθεί. Βγάζει τη σέντρα. Είναι καλή. Εναλλαγές συναισθημάτων. Ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα. Για τους οπαδούς των ομάδων. Που κινδυνεύουν και προσπαθούν για την παραμονή τους στην κατηγορία. Ο κύριος Λίνεν έχει προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί, να βρει νεαρούς παίκτες όπως συνηθίζει άλλωστε και θέλει να τον δικαιώσουν σήμερα. Βεβαίως το ξεκίνημα ήταν πολύ κακό. Ο Μπρέσκα τώρα από τα δεξιά. Θα βγάλει τη σέντρα μπροστά τον Μπουλούτο, το Ροσίδης. Εκτελεί ο Μπρέσκα. Κεφαλιά από τον Γκασπάρα. Μόλις δύο τα έχει δεχτεί μέχρι το 30. Μόλις δύο τέρματα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Και πολύ καλά δεμένη την άμυνα του κύριος Λίνε. Μπρέσκα. Ωραία ανοίγει για τον Σπυρόπουλο που έχει πολύ χώρο. Έχει χώρο ο Τζόρντεβιτς, ο Μπρέσκα γρήγορος όμως. Προλαβαίνει και πετάει την μπάλα μπροστά. Θυμάστε μια λάθος πάσα στο χώρο του κέντρου. Έχει δώσει την ευκαιρία, όχι μόνο αυτή τη φορά, αλλά και άλλες φορές σε Ριβάλντο και Νένα να κάνουν παιχνίδι και να απειλήσουν αρκετά τον Πανιώνιο. Η βοηθή του. Ετοιμότητα έδιωξε.
είναι για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει στον πάγκο τον Μπούτινα, τον Καφέ, τον Καψί, τον Μάριτς, τον Ταραλίδη, τον Μπόρκα και τον Παπά. Και για τον Πανιόνιο, ο Ταμπάσης, ο νεαρός τερματοφύλακας, αναπληρωματικός, ο Αραβίδης, ο Κουτσόπουλος, ο Κόντι, ο Γκίτσαλης και ο Σιαλμάς, ο οποίος δείχνει εκτεθειμένος, θυμίζω ότι έχει πάρει ήδη την κίτρινη κάρτα. Τζιμπούρ δεν μπόρεσε να βγει πολύ γρήγορα. Ανατολάκης. Τελικά ο Ανατολάκης παίζει κοντά στον Τζιμπούρ, Πέτρο. Φαίνεται πιο ελεύθερο και πιο γρήγορο ή όπως πηγαίνει πάνω τους. Ναι, στον χώρο που βρίσκονται δύο center back. Ναι, και Ριβάλντο. Ωραία, ελευθερώθηκαν. Αν προλάβει και ο Ριβάλντο, βγάζει και την παλιά για τον Οκά. Απ' την άλλη πλευρά για τον Τζόρτζεβιτ είναι γρήγορο ο Μπρέσκα να τον προλάβει. Και θα βγάλει και το πλάγιο. Ήταν ίσως λίγο πιο δυνατή την πάσα προς τον Τζόρτζεβιτ. Καλή ανάπτυξη. Καλή ανάπτυξη. Ο Βαγγέλης Ιωάννου και ο Βασίλης Βακόπουλος θα προσπαθήσουν έτσι να υποκλέψουν κάποιες από τις οδηγίες στο ημίχρονο. Από εκεί πέρα, αυτό που προβληματίζει είναι σίγουρα τα λάθη, τα αβίαστα λάθη που γίνονται στο κέντρο και δίνουν ευκαιρία στον Ολυμπιακό να ξεφύγει, να φύγει σαν αντεπιθέσεις όπως οι προηγούμενοι. Μάλιστα. Μπρέσκα. Μπιέσο Μπουλούτ. Μπρέσκα. Κρατάει λίγο περισσότερο στα πόδια του, προσπαθώντας να φτάσει στην ισοφάριση. Μπρέσκα. Τελείω Μπρέσκα. Περνάει μπάλα η κεφαλιά. Πολύ έξυπνα, κοιτάξτε. Πολύ καλό χτύπημα του Μπρέσκα. Πολύ καλό και το χτύπημα του Μπρέσκα. Λίγο δεν τέλειωσε η κεφαλιά σωστά, όπως θα είναι. Λίγο πιο πλάγια ήθελε για να πάει στο γάμα της εστίας του Νικοπολίδη. Είτε εδώ πολύ καλή κίνηση. Σίγουρα πάντως πιστεύει και ο κύριος Λίνο ότι μπορεί να κάνει Πανιόνιος και το δείχνει και όλο στο γήπεδο. Μια χαρά παίζει η ομάδα. Γι' αυτό και ο Τάκης, ο Λεμονής, μάλλον θα βάλει τον Παπά πρώτο να περάσει, να κάνει πιο επιθετική την ομάδα. Ακόμα να μην βγαίνει και τόσο πολύ. Και ασφαλώς να... Ενσαλίβα. Μπρέσκα. Άλλη μια σέντρα Ραβίδης θα αφήσει σωστά να περάσει την μπάλα. Μπρέσκα έχει χώρο και καλό σουτ. Ξαναγεμίζει μέσα στην περιοχή δύο παίκτες ο Τζιμπούρ. Προσπάθησε ο Αραβίδης, Μπρέσκα και πάλι, όχι, όχι, έτσι δεν μπορεί να μπει μπάλα ποτέ μέσα. Ψηλά πάνω νηστεία ο Μπρέσκα, στην προηγούμενη φάση πάντως και το γέννημα του Μπρέσκα πίσω από τον Τζιμπούρ υπήρχε παίκτη. Εντελώς αμαρκάζας παίκτης, που αν ο Τζιμπούρ εδώ. Είχε... Αν την αφήσει την μπάλα εδώ, ο Τζιμπούρ να περάσει πίσω του, δεν φάνηκε το πλάνο αυτό, ήταν ο Σιαλμάς πίσω του τελείως μόνος του. Αν είχε υπόψη τι συνέβαινε πίσω του με μια προσποίηση. Ο Μπρέσκα στο φάουλ. Οι τρεις αμυντικοί του Άρη έχουν ανεβάσει την ομάδα ψηλά στη μεγάλη περιοχή. Ευαλίδη, τρία γκολ. Ανένας που είχε πρόβλημα στο σκοράρισμα. Άνοιγμα στον Ντίνγκα. Ο Μπρέσκα έχει γυρίσει πίσω σε ένα χώρο που αναγκάζεται να γυρίζει ο Μπρέσκα γιατί Δουλάκης και Μπρέσκα μείνει καλά εδώ ο Πανιούνιος, αλλά βέβαια σε οργανωμένη, κατεβάζει καλά την μπάλα ο Πανιόνιος, σε οργανωμένη πάντα άμυνα. Την άκρη θα βγει η μπάλα για τον Τίνγκα και τον Κοΐρα. Παίρνει ο Μπρέσκα από δεξιά, ανεβαίνει την πλευρά, ο Δουλάκης. Και από εκεί και ύστερα αν μπει γκολ έχει καλούς. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο φαίνεται. Παλιά για τον Μπρέσκα, δυνατή είναι. Την πρόλαβε πάντως ο Σλοβάκος. Τη φέρνει στο δεξί για να βγάλει τη σέντρα, βγαίνει ο Χαλκιάς. Μπρέσκα. Και η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Μπρέσκα. Τζιμπούρ. Μπρέσκα. Αναδία με τον Ενσαλίβα. Παλιά για τον Χαβίτο. Ξέφυγε από την άμυνα του Πανιωνίου. Τον καταδίωκε ο Μπρέσκα. Του πήρε την μπάλα χαμηλά. Μπρέσκα. Τζιμπούρ. Ο Βραζιλιάνος που ανέγει δεξιά στον Μπρέσκα.
Την έκαναν πάρα πολλές φορές αυτή την κίνηση που πήγαν να κάνουν τώρα από δεξιά ο Μπρέσκα με το Γουνδουλάκι. Χάνει τον Γκαρσία, χάνει ένα χαφ. Ο Πανιώνιος είναι πλέον με 11 και έχει χρόνο το μάτς, έχει ψωμί πολύ. Ο Μπρέσκα γεμίζει. Ο Αραβίδης θα πάρει θέση του Γουνδουλάκι. Με τη διαφορά ότι θα πρέπει να γίνουν φαντάζομαι και άλλες ιστορικές αλλαγές όπως και η Γιώργος σημείωσε πριν από λίγο, θα τις δούμε. Ψηλά έχει μαρκάρει πολύ τους αμυντικούς του Πανιωνίου. Θα το δούμε σε λίγο. Θαβίτο! Θαβίτο! Μπήκε ο Μπουμπουλιά στη φάση. Παλαθουέλο ήταν μακριά. Παίρνει ο Μπρέσκα. Μπρέσκα. Παπαδόπουλος. Για να δούμε, φάουλ για τον Πανιώνιο. Ο Μπρέσκα χαμηλά, η μπάλα κοντράρει. Στο 77, από τις κόντρες εδώ, έγινε μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιώνιο. Μπάλα βγαίνει στο Σπυρόπουλο. Μπρέσκα. Στο τερέν που αμήνεται. Μπρέσκα. Αραβίδης παίρνει. Κράτησε παρά το μαρκάρισμα του Παλαθουέλος. Ο Μπρέσκα έψαξε και βρήκε μια σαντρά με το δεξί. Ο Τζιμπούρ δοκάρει. Ξανά με τον ίδιο πρωταγωνιστή, τον Ραφίκ Τζιμπούρ. Εδώ από τη σέντρα του Μπρέσκα. Κεφαλιά του Τζιμπούρ. Σέντρα του Μπρέσκα. Για τον Λουρένσο πάει μπάλα. Μπιλίσκοφ. Μπρέσκα. Χάνει ο Ρίβας. Μπαλιά του Μπρέσκα. Μπρέσκα. Έκανε προσφυγή διεκδικώντας 162.000 ευρώ και την ελευθερία του. Ο Ηρακλής απάντησε με κλήση σε απολογία για αντισυμβατική συμπεριφορά και παρά το γεγονός ότι... Ρίβας. Μπαλιά για τον Ερέρα από την κόντρα ευνοείται ο Λουρένσο. Έχασε ο Δρόγας. Ο Γουνδουλάκης. Έχει χώρο Μπρέσκα. Η σέντρα σούτ επικίνδυνη. Μπαλιά για τον Μπρέσκα. Σλοβάκος προλαβαίνει. Η σέντρα για τον Τζιμπούρη κεφαλιά. Μπρέσκα. Ο Ρίβας δεν έκανε κοντρόλ. Μπρέσκα. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο να αναρωτιέται ο Διαμαντίδης τι γίνεται δεξιά. Μπρέσκα. Παλιά δεν έφτασε στον Ενσαλίβα. Βάγκνερ. Σέντρα του Μπρέσκα. Συνεργασία με τον Κονδουλάκη. Προωθεί το Σλοβάκος. Ενσαλίβα. Εκτελεί ο Μπρέσκα. Κεφαλιά του Ενσαλίβα. Μπρέσκα. Το rebound το Μπρέσκα. Γονδουλάκης. Μπρέσκα. Γονδουλάκης. Ο Γουνδουλάκης με 3 γκολ. Έχει 2 ο Πλέτς και τα 2 εκτός έδρας. Και οι υπόλοιποι 5 σκόρερ μετρούν από 1 γκολ. Σε αυτούς προστίθεται γίνεται ο έκτος με 1 γκολ. Μπρέσκα. Ο οποίος βέβαια κάθε άλλο παρά δεξιμπάκ είναι. Και στο μάτς με το Γάλλιο και σήμερα. Ζήτησε την μπάλα. Ο Μπρέσκα είναι πίσω από το κέντρο. Είδατε την αλλαγή παιχνιδιού γιατί έχει χώρο. Τώρα πάει ο Ρίβας καθυστερημένα να καλύψει. Έχει πολλή δουλειά ο Δρούγα συνεπώς. Σέντρα του Μπρέσκα για τον Μάκο. Αμέ! Μπρέσκα. Άφησε και το Γουνδουλάκι. Δεν μπορούσε ο Διαμαντίδης. Μπρέσκα. Γουνδουλάκης.